Καλησπέρα, Ηράκλειο! Καλώς ήρθατε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε στα Mr. and Mrs. Beauty 2008! Ένα μεγάλο χειροκρότημα και στα μοντέλα μας και στους χορευτές μας και σε όλο το συνεργείο που βοηθάει για να γίνει αυτό σήμερα που θα παρακολουθήσετε. Τι ωραία που είναι εδώ απόψε. Είναι ωραία, είναι και ωραία νύχτα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ κόσμο, ωραία σκηνικά. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε σήμερα συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένας διαγωνισμός μοντέλων και πάμε να αναδείξουμε μέσα από 14 επαγγελματίες μοντέλα, 7 γυναίκες και 7 άντρες, το πιο όμορφο και την πιο όμορφη. Αλλά ακόμη και το καλύτερο στυλ. Τον καλύτερο επαγγελματισμό, την καλύτερη εικόνα επαγγελματία μοντέλου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας 8 από τους καλύτερους ανθρώπους που μπορούν να κρίνουν αυτό που σήμερα πάμε να βραβεύσουμε. Την κριτική μας επιτροπή. Την οποία θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Να ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, που είναι ο πρόεδρος της επιτροπής, ο αγαπημένος μακιγιέρ των Stars. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ακριβώς δίπλα του η κυρία Ιωάννα Αυγερινού, η αστρολόγος που έχει δημιουργήσει αίσθηση στα τηλεοπτικά δρόμενα. Μαζί μας είναι η κυρία Ιωάννα Μαραγκουδάκη, ραδιοφωνική παραγωγός του Super 904 FM. Ο κύριος Κούνελος Αντώνης, ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας. Η κυρία Αγάπη Πεχινάκη, παρουσιάστρια της εκπομπής Shopping Therapy του Crete TV. Ο κύριος Κόρσοβας Γιώργος, ιδιοκτήτης της EnterCity.gr, διαδικτυακού πόρταλ. Και ο κύριος Μάνος Μόσχος, γνωστό μοντέλο. Στην παρουσίαση της βραδιάς, η Ρουμπίνη Φραγκάτου. Θα δούμε τα μοντέλα μας σε 3 μοναδικές εμφανίσεις, από όπου και θα κρίνουμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα ένα καλησπέρα από την Επιτροπή μας, από τον κάθε ένα ξεχωριστά, για το πώς βλέπει τη σημερινή βραδιά, αν κατάλαβε τον τρόπο ψηφοφορίας και αν είναι έτοιμοι για να δούνε την πρώτη εμφάνιση. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα. Να είσαι καλά, δικιά μας η τιμή. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να βγουν οι καλύτεροι. Εμείς θα ψηφίσουμε τους καλύτερους, τους πιο όμορφους. Ακριβώς. Αυτά που έχετε μάθει σε καλυστία βγαίνει πιο άσχημη συνήθως. Εμείς σήμερα θα το πάμε διαφορετικά. Πλάκα. Θα βγάλουμε την ωραιότερη και τον ωραιότερο. Κάνω πλάκα. Είστε πολύ όμορφοι και οι δύο, πρέπει να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ με βοήθησε σε μένα. Λοιπόν. Και εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους. Να είστε καλά. Θα ήθελα και τη γνώμη της αστρολόγου μας για το πώς βλέπει σήμερα τη βραδιά από αστρολογικής άποψης. Θα μας δώσει λίγη δύναμη. Από αστρολογικής άποψης η βραδιά είναι πάρα πολύ ρομαντική, γιατί η σελήνη είναι στους ηχθείς. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και θα φροντίσω να ψηφίσω τον καλύτερο. Ήδη έχω άποψη όμως γιατί το έχω γνωρίσει τα παιδιά από πριν. Καλή διασκέδαση σε όλους και είμαι εδώ για να απαντήσω σε ερωτήματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως αυτή τη στιγμή έφτασε η ώρα για την πρώτη εμφάνιση των μοντέλων μας με υπέροχες τουαλέτες από τα καταστήματα Boom, τα οποία τα βρίσκουμε στη Γλυφάδα και τον Πειραιά, και υπέροχα κοστούμια Νίκος Αποστολόπουλο. Και ξεκινάμε με τον Μάνο Λεβεντάκη. Ο Μάνος είναι 20 ετών, στο ζώδιο Σκορπιός, είναι από εδώ, από την Κρήτη. Μιλάει αγγλικά και είναι ένας easy rider, γιατί στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το motocross. Και φυσικά ονειρεύεται μια διάκριση στο world modeling. Καλή επιτυχία, Μάνο! Ενώ ευθύς αμέσως βλέπετε την κυρία Λέιλα Στρατάκη με τον αριθμό 2, 21 ετών και στο ζώδιο Σκορπίνα. Η καταγωγή της από το Διδημότυχο, ενώ σπουδάζει διακόσμηση, μιλάει αγγλικά και ρώσικα και στον ελεύθερο της χρόνο κάνει rollers, χορό και ενόργανη, ενώ ονειρεύεται να γίνει μια ανεξάρτητη και πετυχημένη διακοσμήτρια. Ο Άρων βγήκε νωρίτερα γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά.
Βλέπουμε λοιπόν τον Άρον Τορκόφσκι με τον αριθμό 3. Είναι μόλις 19 ετών και στο ζώδιο Λέο. Αυτή τη στιγμή σπουδάζει και πρόκειται να γίνει βιολόγος. Μιλάει πολωνέζικα, αγγλικά και έχει ως χόμπι τη φωτογραφία. Τα άλλα θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, στο νούμερο 4, η κυρία Νικόλ Τσεπίλοβα. Η Νικόλ είναι 21 ετών και ανήκει στο ζώδιο του Ιχθύ. Είναι από την Ουκρανία η καταγωγή της, σπουδάζει διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας, μιλάει ρωσικά, ουκρανικά, αγγλικά και γαλλικά, έχει ως χόμπι τα ταξίδια, τα ψώνια και το διάβασμα, ενώ όνειρό της είναι να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και τώρα ο αριθμός 5, ο Γιάννης Πέτας. Ο Γιάννης είναι ο μικρότερος της παρέας, μόλις 17 ετών. Είναι Ταύρος και είναι Ελληνοκαναδός. Μαθητής λυκείου ακόμα. Μιλάει αγγλικά και θέλει να σπουδάσει ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Έχει ως χόμπι τη γυμναστική, τη μαγειρική και την κολύμβηση. Καλή επιτυχία και στο Γιάννη. Θα παρακαλέσω θερμά για το χειροκρότημά σας, τουλάχιστον τώρα που είναι η πρώτη εμφάνιση των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει όλους σας στο να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Στη σκηνή λοιπόν είναι η κυρία Κριστίνα Κελεκίδου με το νούμερο 6, ηλικία 19 ετών και ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα. Μιλάει ρωσικά και αγγλικά, θέλει να σπουδάσει οικονομικά και να μπει στην αστυνομία. Και για τη συνέχεια, αριθμός 7, ο Τόμας Πρωτόπαπας. Χειροκρότημα και στον Τόμας. Ο Τόμας είναι 20 ετών. Ο παπάς του είναι κριτικός και η μαμά Αγγλίδα. Μιλάει αγγλικά και λίγα γερμανικά. Σπουδάζει μάρκετινγκ και διαφήμιση. Έχει ως χόμπι τις πολεμικές τέχνες και το ποδόσφαιρο. Όνειρό του, να κάνει την κοπέλα του ευτυχισμένη. Καλή επιτυχία, Τόμας. Και τώρα, ό,τι υπέροχη τουαλέτα. Η κυρία Χρύσα Ταλτάλογλου έχει τον αριθμό 8. Είναι 23 ετών και ανήκει στο ζώδιο του Κριού. Η καταγωγή της είναι από τον Πειραιά, ενώ μιλάει πολύ καλά αγγλικά και γερμανικά. Χόμπι της ο χορός και η γυμναστική, εξάλλου αυτό φαίνεται και από το σώμα της. Ενώ όνειρό της, τι άλλο, να κάνει μια λαμπρή καριέρα στο modeling. Και για τη συνέχεια, αριθμός 9, Χριστόφορος Σοφουλάκης. Το Χριστόφορο το γνωρίζετε γιατί είναι κριτικός, από το Ηράκλειο συγκεκριμένα, είναι 27 ετών. Στο ζώδιο καρκίνος μιλάει αγγλικά και είναι προπονητής κολύμβησης. Στον ελεύθερό του χρόνο κολυμπά και γυμνάζεται. Και τώρα έρχεται το νούμερο 10 με θερμό χειροκρότημα. Υποδεχόμαστε την κυρία Αλίσια Τρούσκοβα. Η Αλίσια είναι 22 ετών και ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη, ενώ η καταγωγή της είναι από τη μακρινή και κρύα Φιλανδία, σε αντίθεση με εκείνη που κατοικεί χρόνια στην Ελλάδα και είναι ιδιαιτέρως θερμή. Σπουδάζει γραφιστική και μακιγιάζ, μιλάει αγγλικά και πολωνικά, χόμπι της ο χορός, της γυμναστική, η φωτογραφία και τα ταξίδια. Και όνειρό της, να αρχίσουν οι άνθρωποι κάποια στιγμή να σέβονται τον πλανήτη μας. Καλή επιτυχία, Αλίσια. Και τώρα, αριθμός 11, Γιώργος Πανάς. Είναι άλλος ένας κριτικός που θέλει το ζεστό σας χειροκρότημα. Ο Γιώργος είναι 21 ετών. Είναι Ταύρος. Καταγωγή έχει από τη Θεσσαλονίκη. Σπουδάζει εφαρμοσμένη πληροφορική εδώ στο Ηράκλειο. Μιλάει αγγλικά. Χόμπι, μπάσκετ, κολύμβηση και συλλογή CD. Μεγάλο χειροκρότημα για μία ακόμα κυρία που μπαίνει στην παρέα μας απόψε και αυτή είναι η κυρία Ιωάννα Παναγιωτίδου με το νούμερο 12. Η Ιωάννα, αν και μικρή, ασχολείται ήδη χρόνια με το modeling, ενώ είναι 19 ετών, είναι άλλη μία κυρία που ανήκει στο ζώδιο του Κριού. Η καταγωγή της είναι από τη μακρινή Φλόρινα, σπουδάζει διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας, ενώ είναι πρωταθλήτρια στην ξυφασκία και όνειρό της να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και φυσικά να μας φέρει το χρυσό. Και στη συνέχεια, αριθμός 13, Χρήστος Πανταζόπουλος.
22 ετών, στο ζώδιο Σκορπιός. Είναι από τη Βάρδα Ηλίας. Ακριβώς. Από εκεί είμαι και εγώ. Περίπου. Σπουδάζει τεχνικός τεχνολογίας ίντερνετ, μιλάει αγγλικά και έχει ως χόμπι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το θερμότερο χειροκρότημα για την τελευταία κυρία της βραδιάς μας, για αυτή είναι η Εβελίνα Παρουζέ. Η Εβελίνα έχει το νούμερο 14, ενώ είναι 20 ετών, είναι σκορπιός το ζώδιο, μιλάει άπτεστα τα πολωνικά, σπουδάζει ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Της αρέσει να ασχολείται με οτιδήποτε έχει σχέση με τη μόδα και όνειρό της να γνωρίσει ολόκληρο τον κόσμο ταξιδεύοντας αυτόν. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεκατετράδα μας. Πώς σας φάνηκε? Έτσι, μπράβο. Ας πάρουμε όμως την πρώτη γνώμη της Κριτικής Επιτροπής μας για την πρώτη εμφάνιση των φιναλίστ μας με τις υπέροχες τουαλέτες από τα καταστήματα Boom και τα υπέροχα κουστούμια που μας προσφέρει ο Νίκος Αποστολόπουλος. Ακριβώς. Μου φάνηκαν όλοι εκπληκτικοί, έχουν πολύ ωραία κορμιά, έχουν πολύ αέρα στην πασαρέλα που αυτό βοηθάει και έχουμε ψηφίσει ως τώρα τον καλύτερο νομίζω όλοι μας. Έχετε πολύ ωραία. Γιατί καλύτερη. Ορίστε. Έχετε αποφασίσει. Για την πρώτη εμφάνιση. Όχι ακόμα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ δρόμο. Λοιπόν, ας δούμε όλους τους φιναλίστ μας για μία ακόμη φορά, ώστε να τους χειροκροτήσετε ζεστά. Παρακαλώ, τα μοντέλα μας. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και σε λίγο θα σας δούμε με υπέροχα μαγιό. Από τα καταστήματα Χαζάκης που δίνουν τη σημερινή βραδιά με υπέροχα μαγιό και εσώρουχα. Λοιπόν, τώρα είναι έτοιμος να έρθει στη σκηνή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 52 προσωπικότητες μαζί. Ένας άνθρωπος που σήμερα θα μας παρουσιάσει το καινούριο του σόου, ξεκινώντας την περιοδία του σε όλη την Ελλάδα, από εδώ, από το Ηράκλειο της Κρήτης, για το διαγωνισμό Mr. and Mrs. Beauty 2008. Κυρίες και κύριοι, το πιο θερμό σας χειροκρότημα για το Διονύση Ζάχο. Όσο έχουμε τα νιά. Καλησπέρα. Έτσι, και έφυγε, Δανιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κράξουμε ό,τι βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση. Δυνατά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα θα ήθελα τώρα για να μας παρουσιάσει ο δάσκαλος, ο Γιώργος Μαρίνος, όλη την παράσταση, παρακαλώ. Πού είσαι ρε Γιώργο, σε θέλει ο κόσμος. Ένα λεπτό μωρί λυσάξατε πάλι, μισό λεπτάκι να βάλω τη μασέλα ο άνθρωπος. Τη λύσα κι αυτή, από τη λύσα μωρί κι αυτή έκτακτη σε τι κατάσταση. Τι μαλλί μωρί είναι αυτό, σαν φωλιά είναι. Σε σένα μιλάω. Τι κατάσταση είναι αυτή, άμα κάτσει πουλί επάνω κάνει αυγό μωρί, τι κατάσταση. Αλλά ξέρεις τι λένε για τα πουλιά τώρα τελευταία, ότι και αυτά που πετάνε και αυτά έχουν γρήπη. Ναι, αλήθεια σας λέω. Αλλά θέλω να πάμε στα πρωινά. Τι πράγμα μπορεί και με αυτό τα πρωινά. Τι λύσα κι αυτή. Κάθε πρωί το Σταρ με διακοπή ρεύματος, τελείως κλειστό το κανάλι, κάνει 8%. Με την Έμιλι Βανίου, γιατί έκανε 3, μωρί, δεν το έχω καταλάβει. Ανοιχτό το κανάλι πάλι. Εκείνη η αλλού που στο μέσα σ' όλα είναι συνέχεια κάθε πρωί στην εκπομπή. Με εκείνη την έκφραση, προσέξτε αυτό το. Τι λένε, ας πούμε. Έκανε πολύ ωραίο παστίτσιο. Η αντίδραση είναι αυτή. Σκότωσα τη μάνα μου. Πάλι η αντίδραση είναι η ίδια. Κουρδισμένοι μωρί την έχουνε. Αν είναι δυνατόν. Αλλά θέλω να πάμε στα πιο πρωινά. Και θέλω να πάμε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πού είσαι βρε Γρηγόρη? Όμορφος κόσμος το πρωί. Σαν να κατουργέται. Καλημέρα! Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Είμαι τόσο. Μικρούλης κοντά σας. Α, γεια σας. Πάει και έτσι, ξέρεις. Πώς τα βλέπεις τα ζώδια? Είμαστε μαζί, πώς τα βλέπεις? Μη μιλάς, Τάνη. Δεν αφήνει να μιλήσει άνθρωπος. Α, γεια σας. Είμαι τόσο μικρούλης κοντά σας. Θα ήθελα να σας πω πώς. Μου δείχνεις λίγο τα χέρια σου. Δώστε μου λίγο το χέρι σου. Πλένεις, Μαριέλ. Αφήνεις νύχια, ξύνεσαι εσύ, ε. Α, θέλω. Α, θέλω. Παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο και δεν με ξέρει κανένας. Έχω και αυτό το μουτσινά δίπλα μου που πάει σαν τη φέτα παντού. Αν είναι δυνατόν. Τρία, δύο, ένα. Ίσως... Μωρή. Ας το ολοκλήρω. Ο κόβλος είναι τουρλα και το πόδι στραβό είναι αυτό. Πολύ σας αγαπάμε και πολύ σας περιμέναμε στην εκπομπή μας. Πάρα πολύ. Πιάνετε βυζάκι στο Ηράκλειο. Γιατί από τότε που το έβαλε έφτασε εδώ. Πολύ σας αγαπάμε και πολύ σας περιμέναμε στην εκπομπή μας. Θα ήθελα όμως μισό λεπτάκι. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Και έχω καλεσμένο... το Θέμο Αναστασιάδη. Θέμο, καλημέρα, Θέμο. Θέμο, πού είσαι? Θέμο, ξαναγύρισε στον Άλφα. Τώρα που έφυγε ο Χατζηνικολάου, μπορώ να το λέμε μαλάκα όλη συνέχεια. Επίσης, Θέμο, θέλω να σε ρωτήσω. Η Manchester United είναι δύο ομάδες. Αυτός ο παίκτης ο κακάς, τα παιδιά του λέγονται σκατούλες. Ποτέ δεν το κατάλαβα, ποτέ. Τελικά, μισό λεπτάκι, γιατί έχω απορία. Εσείς με το λευκό το παντελόνι. Η μπανάνα σας είναι ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή, χειμωνιάτικη ή φθινοπορεινό φρούτο? Το τρώω συνέχεια και δεν ξέρω τι είναι. Κατάλαβες. Τελικά, το άλογο, ξεγεννάει με γιατρό. Δεν ξέρω. Τελικά, Θέμο μου, έχω πολλές απορίες. Θέμο, θέλω να σε ρωτήσω επίσης, λέει, ο Μπούφος η Κέτη. Δεν είναι το σωστό αυτό. Έπρεπε να λέει ο Μπούφος ο Γιώργος. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί τι λέει το Μπούφο Κέτη, δεν έχω καταλάβει. Τελικά, Θέμο, υπάρχει και θηλυκός Μπούφος. Θέμο, πού είσαι, Θέμο, καλημέρα. Να ζήσεις, Λούτσο, και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρο μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τη γιώτη το φως και όλοι να ρένε ο ένας τροφός. Δεν ξέρω τι είπε. Τελικά υπάρχει και θηλυκός Μπούφος. Υπάρχει και πούστης Μπούφος. Κάθεται τα πουλιά στα τέσσερα, πώς γίνεται αυτό? Αν είναι δυνατόν. Έχεις όμως κοντά σου τον Αντένα τον Αντρέα από τον μπαρ, που κέρδισε στο reality, τον δικό σας τον Αντρέα. Τον δικό μας τον Αντρέα. Τον Αντρέα της Κρήτης. Αντρέα, τι κάνεις ακριβώς τον Αντένα? Αντρέα, πού είσαι, φούναξε τον Θέμο μου. Όλα έξω, σε θέλω, λέει. Όσο είναι το χέρι μου, είμαι αλαπέρδα μου. Είμαι ευτυχισμένος που είστε απόψε κοντά μας. Και μαζεύετε όλοι κοχυλάκια και πέρλες, ξέρεις εσύ. Αχ, σας περιμένουμε και εσάς που δεν είστε εδώ όλους στην Κρήτη. Χαιρετώ σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Θέμο. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο... Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε στην... Στη μία, τη μοναδική. Ένα χειροκρότημα στη Ρένα Βλαχοπούλου. Ισάξα, παιδιά, όλε. Τι λύσα κακιά είναι αυτή. Απαπαπαπαπα. Πάμε πάλι απ' την αρχή, ρε Χριστιανέ. Απ' την αρχή βάλτο, λέω. Βάλτο απ' την αρχή, βάλτο. Για πάμε, μισό λεπτό, να πάω από το μισό. Από τη ζωή απαπαπαπα. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω.
τέτοια που είναι η ζωή. Τέτοια κι εγώ τη σκάμω, μα τη ζωή είναι τούτη. Έχω στενάχωρη καρδιά, σε κλέπια δε χωρούνε. Άπαπα πάρ' τα κι εσύ. Και οι χαρές που καρτερώ, μισό σουνε και έρθουνε λύσαξες. Και οι χαρές που καρτερώ, μισό σουνε και έρθουνε. Άπαπα, τι κατάσταση είναι τούτη, Παναγιά, κοντά σου. Τι βυζί είναι τούτο μου. Μη σκιάζεσαι, πούστηση με, μην κάνεις έτσι. Τι κατάσταση είναι τούτη. Απαπαπαπα. Βγήκε χωρίς το βυζί αυτή σήμερα έξω. Βγήκε έξω, πήρε το τσαντάκι και βυζί δεν πήρε. Τ' άφησε σπίτι. Τι έκτακτη είσαι, κάτσε. Κάτσε να πάω από... Εδώ είμαστε. Η Φάγε. Τι έκτακτη είσαι, Παναγιά, κοντά σου. Δεν μπορώ άλλο. Έρχομαι. Ας το πάνω μου σου λέω μισό. Κοίτα μούρι. Κοιτάξτε κατάσταση άντρα. Μα είναι δυνατόν. Ίδια η μάνα σου τσουρούπε να είσαι, σκάσε. Άπαπα, για να πάω. Έλα εδώ, μωρή χρυσή. Φύγε σε κάμψα, φύγε. Ελά, μωρή, φοβάμαι. Άπαπα, τι έκτακτη είσαι, Παναγιά, κοντά σου, τι είναι αυτό. Η Δέλτα και η Φάγε. Έχουν κάτσει δίπλα οι εταιρείες. Μα τι κατά. Μα λέει είναι αυτό, μωρή, για να δω. Δίφω να στο έκανε έτσι. Τι όμορφη μάτια είναι τούτα. Παναγιά, κοντά σου, πυρέτο μου, όμορφε. Κά. Έκτακτη. Μα τι ζωή είναι τούτη, Παναγιά, κοντά σου. Μα τι μόβι είναι αυτό, όμορφο, έκτακτη. Τι μαλλί είναι αυτό, σαν κουτσουλιέ είναι. Τα κατάσταση. Μα είναι δυνατόν. Το βάλε το ροζ, θα το υποστεί. Τι είναι αυτό. Πε μου. Σούζι τρό. Τι είναι αυτό. Α, ποιο ροζ πάρτυρα. Α το γάμισε το τώρα, μην το πιάσω. Απαπαπαπα. Ο ροζ πάρτυρα 10 φορέ. Όχι μία. Τι είναι αυτό. Σαν το κρυοπολείο η αυθονία είσαι. Κοίτα κατάσταση. Απαπα, χρυσέ μου, έκτακτο είσαι. Έκτο, εδώ, κοίτα εδώ. Πάμε πάλι έτσι, αυτό είναι. Ομορφιά. Τι, όχι, πε μου, τι βυζί είναι αυτό, μωρή εδώ. 80 σε είναι. Απαπα. Εσύ όμως, απαπα, δεν είναι. Δεν είναι καταπληκτικά. Άμα μου βρεις ένα παλούκι, κάθισα. Λοιπόν, απαπα. Σαν την αδερφή της Κλάρα είσαι, μωρή. Η κατάσταση είναι τούτη εδώ μέσα. Λυσάξατε. Λοιπόν, απαπαπαπαπαπαπα. Σκάστε, λέω, να βάλω τα γεμιστά μέσα και έρχομαι ένα λεπτό. Έρχεται η φωτεινή Πιπηλή και έχει καλεσμένο τον Ιωάννη Μελισανίδη. Τώρα θα γίνει του Μουνιού, μισό λεπτό. Έλα έξω, ρε. Έλα έξω, Παναγιά, κοντά σου. Μα τι ζωή είναι τούτη εδώ μέσα. Άγιε μου Σπυρίδωνα. Απαπαπαπαπαπαπα. Φωτεινή Πιπηλή. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάρα πολύ τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, σου να φύγει το κακό, θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ιωάννη, γιατί πήρες τον πούλο στον Πανευρωπαϊκό, σου! Γιατί χόρευες την κολελέτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σου, να φύγει το κακό. Είσαι πουστής, σου! Ιωάννη, σε σένα. Είναι τρομερό να μπορεί να κάνει πούστης πούστη. Δεν μπορώ να τη αναγωνιστώ, είναι και χορεύτρια αυτή. Αυτό το μετάλλιο δεν είναι στα μέτρα μου. Θα ήθελα να πω... πως επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ο χορηγός μου θα είναι το Λεξοντανή. Ιωάννη, κάνε μας μια άσκηση να σε θαυμάσει ο κόσμος. Σου! Η τελευταία εκπομπή μου στην ΕΡΤ ήταν «Ήρθε η ώρα σας». Ιωάννη, μια άσκηση. Σου! Ό,τι μπορώ από άνοιγμα. Ευχαριστώ. Αλλά! Κούγιας, πήγαινε εκεί, είσαι έτοιμος. Σουσουραδά, ψέματα μας λέει αράδα. Ψέματα μας λέει αράδα. Σουσουραδά, φτάνει. Αλέξης.
Αλέξης. Αλέξης, τι κάνεις? Λέει, μωρή, βγήκε έξαλλος, ότι τον ευάρεσε, λέει, ένας πιο κοντός από αυτόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μετά είναι γη. Άντε, καμιά ρίζα, καμιά σελιάς. Δεν βρίσκεις τίποτα άλλο παρακάτω. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι η Βατίδου τη βάρεσε, λέει, ένας κοντός. Τον κοντό τον βάρεσε ένας ακόμα πιο κοντός. Αυτή ψάχνει να βρει άλλους πέντε για να γίνει χιονάτη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ζήλεψε η κανονική χιονάτη από την Disneyland και σου λέει: δεν μπορεί η αγάπη Βατίδου να έχει τέτοια δημοτικότητα και εγώ όχι. Και σήκωσε το φουστάνι της, κάθισε πάνω στη μύτη του Πινόκιο και του λέγε: πες καλά ψέματα, Πινόκιο, πες καλά ψέματα, Πινόκιο. Αλλά ο Πινόκιο δεν έμοιαζε στον Αλέξη. Αν είναι δυνατόν. Αχ, και τώρα θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω εκείνο το καταπληκτικό. Γιατί οι γυναίκες από την ημέρα που θα γεννηθούν μέχρι και θα πάνε στα 50, τους ακριβώς στα 50, δεν κλάνει καμία. Κλάνει. Εσύ. Εσύ καλά δεν το συζητώ, αποκλείεται. Η φύση σου δεν είναι τέτοια. Εσείς κλάνετε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας μιλάω. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, ένα άντρας αγάπη από την ημέρα που θα γεννηθεί μέχρι και θα πεθάνει, είναι αυτό το στυλ το. Δεν έχει πρόβλημα. Ενώ η γυναίκα μόλις φτάσει 50 όμως, αρχίζει εκείνο το. Πάει σταυρός και κλανιά μαζί. Είναι αυτό, δηλαδή κάθεται στον καναπέ, βλέπει δρούζα και αρχίζει και το. Αχ, να φτάσει το παιδί μου με τη μηχανή. Και άμα το ρωτήσει, ποιο έκλεισε, μωρή σου λέει το φάντασμα τη δρούζα, ήταν στην τηλεόραση. Δεν ήμουν εγώ. Τι πράγμα μωρή και αυτό δηλαδή. Αλλά θέλω να πάμε τώρα. Δήμητρα Ματσούκα. Όξινο. Αυτή δουλεύει με ταχύτητα, το στόμα είναι αυτό. Δήμητρα Ματσούκα. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Η Δήμητρα έγινε ποιοτική. Μη χέσω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτός που πάει όμως και κάνει πια εκπομπές είναι αυτός που πληρώνουμε εμείς την κρατική τηλεόραση. Εμείς οι φορολογούμενοι Έλληνες. Και το χειρότερο δεν είναι ότι απλά τους πληρώνουμε. Είναι εκείνη πια, εκείνη η Μπίλιο Τσουκαλά. Έχει γούστο, λέει. Πού το είδε το έχει γούστο, μωρή. Που δηλαδή αυτή, άμα τη ρωτήσει πώς τη λένε τη μάνα, σου είπε Κώστας. Δεν ξέρει τίποτα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Σήμερα έχετε παραστάσει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, όχι μόνο Παρασκευή. Σας λένε κύριε Αντωνόπουλο, όχι Θεοφανόπουλο. Δεν ξέρει τίποτα, μωρή, δηλαδή. Εκείνη η Βίκη Φλέσσα, την ξέρετε όλοι. Εκείνη η Βίκη Φλέσσα είναι πάλι στην κρατική τηλεόραση, η οποία έχει εκείνη την εκπομπή Στάκρα. Όπου το βρίσκει Στάκρα, τέλος πάντων. Η οποία βγαίνει κάθε βράδυ στην κρατική τηλεόραση, η Βίκη Φλέσσα, την πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες και έχει εκείνο το στυλ το. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτά τα στοιχεία τα γράψατε. Όλοι μόνο σας. Αυτή άμα θέλει να πετάξει με την Ολυμπιακή δεν την παίρνουνε. Είναι συνέχεια υγρή. Αλλά τώρα θέλω να πάμε στους τραγουδιστές. Και θέλω να πάμε στους τραγουδιστές γιατί παλιά εμείς. Κάτσε να βρω ένα της ηλικίας μου. Πού είναι αυτός με το ροζ, πέθανε. Ξέρω εγώ βρες έχασα. Και έχουμε μια ηλικία, έχασα τον αποσιολόγο. Άκου λοιπόν, εγώ ως Γιώργος Μαρίνος. Εσύ είσαι μαθητής μου, ξέρεις τότε. Παλιά μωρέ, τώρα μην τα θυμάσαι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι παλιά λέγαμε ωραία τραγούδια στη δική μας την εποχή. Θυμάσαι. Λέγαμε να σου πιάσω λίγο το χέρι, να σου δώσω ένα φιλί στο μάγουλο. Τώρα πια μωρή δηλαδή, όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές ζουν ένα δράμα, μια κατάθλιψη, ένα κακό. Εκείνη η Βύση από το 1980 που την ξέρω, περιμένει να χτυπήσει εκείνο το γαμημένο το τηλέφωνο στις 12 και δεν χτύπησε ποτέ. Έχουμε 2008 και ακόμα λέει 12 και πάει και έτσι. Δεν θα σε πάρει μωρή, άστε μην περιμένεις άλλο. Και ποια είναι η πιο ηλίθια του ελληνικού πενταγράμμου, η Χρήσπα. Αυτή λέει πάλι ηλίθια. Ένα το ψέμα. Δύο η αδιαφορία. Τρία τα νεύρα. Τέσσερα η ειρωνία. Την ειρωνευόταν κιόλας ο μαλάκας. Πέντε, έξι, επτά. Έπρεπε να τη γαμηθεί μωρή για να φύγει. Όλα τα άλλα δεν την πειράξανε. Ποτέ δεν το κατάλαβε αυτό. Μετά πάλι Γιάννης Πλούταρχος. Μισό, μισό, μισό. Αυτό το αγόρι για να τραγουδήσει παίρνει εκκίνηση. Είναι αυτό. Πάμε. Τους τύχους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε. Να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου, και εδώ την έπιασε. Φτάνει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πας πρώτο τραπέζι και είσαι εκεί. Έτσι, γυρίζει και έναν ύπνο. Τόλης Βοσκόπουλος. Αυτός όσο μεγαλώνει, μωρή, αλλάζει εθνικότητα. Αλήθεια δεν είναι πια Έλληνας. Άσε που βγαίνει στην πίστα και δεν ξέρει αν θα ζήσει. Είναι στην πίστα πάνω και είναι αυτό. Είσαι πρώτο τραπέζι και είσαι με τον Πρινέα από κάτω. Να έρθει τον πάρει.
Βγαίνει στην πίστα και είναι αυτό. Λες πάει, μωρί, μπροστά μου θα πεθάνει. Καλησπέρα σου. Κουράγιο, φίλε. Πολύτιμη ζωή σου. Ο Τσόγινια. Ουα! Τι είναι! Τι είναι αυτό! Το φεγγάρι πάνω ο Τσόγινια. Ουα! Σα! Τι! Είσαι τσά! Ποια η ώρα. Σαμπρίνα. Αυτή βγαίνει πρώτο ο κόλος και μετά αυτή. Είναι αυτό η Σαμπρίνα. Και νιώθω το χρώμα το μαλλιό μου να χάνεται. Η μαύρη ρίζα να επιβάλλεται. Κοίταξε την που με βρίζει. Κοίταξε την που είμαι μες στην κρίση. Χειροκροτήσεις, προσπαθεί να γίνει τραγουδίστρια αυτή. Μετά, ποια τραγουδίστρια κάθε χρόνο δεν καταλαβαίνει το σεισμό. Η Κέτι Γαρμπή. Είναι μονίμως έτσι. Δωρό Θεέ μου, όσο και ρίχτερα να κάνει, είναι αυτή η μόνη της. Έχει μελαγχολία, μελαγχολή και είναι αυτό. Θα μελαγχολήσω, κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ. Τι είναι αυτό. Άσε εκείνη η φωνή που είναι φλατ. Θα μελαγχολήσω, κι ύστερα εγώ. Τι είναι αυτό. Αχ, αλλά Γιώργος Τσαλίκης.